Κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα από το News Club. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Προκειμένου να κάνουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκτιμώ, για τους ακροατές, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία, την παραγωγική δράση του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, όπου είστε και πρόεδρος τα τελευταία χρόνια. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά. Πράγματι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη αυτή την προσπάθεια της ανθρώπινης ασπίδας έχουν συμβάλει πράγματι στα μέγιστα, στο να διαδώσουμε την προσπάθειά μας να μεταλαμπαδεύσουμε, αν θέλετε, την ιδέα ότι πρέπει και θα, πραγματικά θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μήνυμα κυρίως προς τους ηθήνοντες, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις τύχες μας, αλλά ειδικότερα και στους πολίτες που, αν θέλετε, ο καθένας από την πλευρά θα φέρνει τη δική του ευθύνη για να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα ασφαλές περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Ποια ήταν, κύριε Δασκαλάκη, η αφορμή, το εύνασμα για την ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου? Ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια η ιδέα, προγενέστερα βέβαια μπορεί ο Σύλλογος να μετράει 3 χρόνια από την ίδρυσή του, ωστόσο η δράση, να το πω έτσι, των ανθρώπων που εμπλέκονται σε όλη αυτή την προσπάθεια έχει ξεκινήσει προγενέστερα με μια ιδέα μια ομάδα Viber στην ουσία, όπου οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, δημιουργώντας αυτή την ομάδα Viber, είχαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το πού μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα, είτε από καθυστερήσεις, είτε από δρόμους οι οποίοι μπορεί να έχουν τρακάρει, είτε από κλαδιά που μπορεί να έχουν πέσει πάνω στο δρόστομα. Και μάλιστα νομίζω ότι το πιο σημαντικό που μας έδωσε, αν θέλετε, και την ιδέα να ξεκινήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, ήταν ένα καλώδιο ηλεκτροφόρο το οποίο είχε πέσει στην σταλίδα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ενημερώθηκαν οδηγοί διόροφων, παρακαλώ, λεωφορείων ότι δεν περνάνε αυτοκίνητα, δεν το επιτρέπει το ύψος που έχει δημιουργηθεί με το πεσμένο καλώδιο, με αποτέλεσμα να αποφύγουν οι οδηγοί των διόρροφων λεωφορείων να περάσουν από το σημείο και βέβαια να σωθούν ανθρώπινες ζωές εκείνη την ημέρα. Αν θέλετε, αυτό ήταν και ένα ξεκινητή για όλους εμάς να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια ευρύτερη όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, μιας και η τεχνολογία πλέον μας δίνει τα μέσα σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνει ένα στον άλλο και γιατί όχι να αποφεύγουμε τους κινδύνους. Φτάσαμε στο διατάφτα, φτάσαμε στο σήμερα να ασχολούμαστε επιπλέον με οτιδήποτε απειλεί την ανθρώπινη ζωή. 3 ετών ζωής ο Σύλλογος, έτσι? Ναι. 3 χρόνια μετράμε από την ίδρυση. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την πορεία, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Και μπορεί κανείς να το διαπιστώσει πολύ εύκολα μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μας Ανθρώπινη Ασπίδα, www.anthropiniaspida.gr, με συμπαραστάτες φυσικά, τον απλό πολίτη, με, να το πω έτσι, συμπαραστάτες ακόμα και τις υπηρεσίες, όπου στα αιτήματά μας φυσικά επικαλούμαστε την υποστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια να αποκατασταθούν σημεία, να διορθωθούν σημεία. Ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, υπάρχουν πολλά σημεία στην καθημερινότητά μας, εκεί όπου κινούμαστε, στο οδόστρωμα, αν θέλετε από κλαδιά, αν θέλετε από κρυμμένες πινακίδες, από οτιδήποτε τέλος πάντων απειλεί την ανθρώπινη ζωή, όπου θα διαπιστώσουμε ότι πράγματι θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε κάθε μας βήμα. Είστε οδηγός του λεωφορείου, τουριστικού λεωφορείου, και από εκεί ξεκίνησε, επειδή όλα αυτά που μου περιγράφετε, τα προβλήματα στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, τα βιώνετε τα θέματα αυτά. Άρα, εγώ θα σας ρωτήσω τώρα, σε ποια επίπεδα παρεμβαίνει ο Σύλλογος, σε ποιους τομείς? Θα ξεκινήσω να σας πω έτσι επιγραμματικά κάποιους τομείς. Όπως για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να αναλύσω και σε κάθε στάδιο τις δράσεις, εντάχει βέβαια θα προσπαθήσουμε. Περιληπτικά προσπαθήσουμε, δεν επιχειρήσουμε. Περιληπτικά λοιπόν, έτσι για τους άσκοπους πυροβολισμούς, ξεκινάμε από αυτό ένα έθιμο το οποίο επικρατεί στο πανέμορφο νησί μας. Παρά τα αυτά έχουμε και τα ελαττώματά μας, όπως αντιλαμβάνεται καθένας πολύ εύκολα. Με τους άσκοπους πυροβολισμούς λοιπόν, εκεί όπου προσπαθούμε και ευαισθητοποιούμε
συνεχώς τους πολίτες ότι αυτό το έθιμο κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σταματήσει. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Ενημερωτικές δράσεις, ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο σε συνεργασία με 10 Κρήτες καλλιτέχνες, σπουδαίοι και οι 10, έστειλαν το μήνυμα για κάθε τομέα που θα σας πω στην συνέχεια, ότι πράγματι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που ονομάζουμε προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι και εδώ βασίζεται ο Σκουλάς με μία μαντινάδα, νομίζω τα κλείνει όλα, ότι κρίμα σε εκείνη τη χαρά, σε λύπη όντε γυρίσει, και από σφαίρα αδέσποτη, φίλου σου σπίτι κλείσει. Έχουμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου εκεί έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουμε παραδώσει μία λύση επί του πρακτέου με μία μεταλλική ράβδο, για όσους γνωρίζουν, σε Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου βλέπουμε το ύψος της στάθμης του νερού και εννοείται ότι εφόσον αυτό ξεπερνάει τις 30-40 πόντους, θα αποφύγουμε να περάσουμε το ποτάμι, την Ιρλανδική διάβαση. Έχουμε τις κρυμμένες πινακίδες εκεί, όπου συνεχώς, επιτρέψτε μου την έκφραση, καθημερινά παλεύουμε με αυτό το φαινόμενο. Θα σταματήσουμε, θα κόψουμε κλαδιά, θα βγάλουμε αυτοκόλλητα από πινακίδες οι οποίες έχουν κατακτηθεί από, είτε από αυτοκόλλητα είτε από κλαδιά τα οποία κόβουμε. Τροχαία δυστυχήματα και εκεί θα παρέμβουμε ενημερωτικά πάντα όσον αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αδέσποτα σκυλιά, δημιουργώντας αγέλες. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, νομίζω ότι το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Είναι ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών, κυρίως των διοικητικών, όπου θα δούμε δυστυχώς πτώσεις μοτοσυκλετιστών, θα δούμε δαγκωματιές σε περαστικούς και οτιδήποτε, τέλος πάντων, αν θέλετε, δημιουργείται μια τρομοκρατία στον πολίτη από την δική μας αμέλεια στην ουσία. Γιατί ξεκινάμε να πάρουμε ένα αδέσποτο, αργότερα το αφήνουμε να τριγυρίζει μόνο του στους δρόμους. Και να υποφέρει. Και να υποφέρει και το ίδιο, βέβαια, δημιουργώντας αναγκαστικά μια αγέλη για να προστατευτεί. Και βέβαια εδώ θα παρατηρήσει κανείς τους αρχηγούς και στα γέλες ότι παίζουν τον καθοριστικό ρόλο, κατά πόσο είναι επιθετικός ή όχι, θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ο μηχανισμός του συλλόγου πώς κινητοποιείται σε περίπτωση παρέμβασή σας? Εδώ περιμένουμε την ενημέρωση από τους πολίτες σε θέματα που εμείς δεν δύναται να τα εντοπίσουμε. Και πιστέψτε με, είναι πολλοί πολίτες οι οποίοι απευθύνονται στην ανθρώπινη ασφάλεια διότι δεν ξέρουν, δεν κατανοούν, δεν γνωρίζουν, και λογικό είναι αυτό, μια και δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση για το πού θα απευθυνθούν, σε ποιον θα απευθυνθούν για να λύσουν το πρόβλημά τους. Για παράδειγμα, ένα καλώδιο το οποίο έχει μπλεχτεί μέσα σε κλαδιά δέντρου, δεν γνωρίζει ο πολίτης ότι πρέπει άμεσα να επιληφθεί το θέμα του ΣΟΔΕΔΙΕ. Είναι δική του υπόθεση. Και καμιά φορά μπερδεύεται ο πολίτης, θα πάρει τηλέφωνο στην υπηρεσία Πρασίνου, θα πάρει τηλέφωνο στο δασαρχείο, θα πάρει στη ΔΕΗ ενδεχομένως, που δεν είναι κάτι άλλο από πάροχος ενέργειας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε τα κλαδιά. Θέλω να πω ότι εν ολίγης ότι οι πολίτες είναι μπερδεμένοι λίγο για το πού θα απευθυνθούν να λύσουν το πρόβλημά τους. Καμιά φορά, αν θέλετε, μπλέκονται στα γρανάζια, τα γραφειοκρατικά, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Και εδώ έρχεται η ανθρώπινη ασπίδα και δίνει τη λύση. Δηλαδή, επικοινωνούμε άμεσα με τους ηθήνοντες και βέβαια επικοινωνούμε εφόσον υπάρχει λόγος. Θα δοθεί άμεσα σε πολλές των περιπτώσεων, μπορεί κανείς αυτό να το δει και στη σελίδα μας και στο Facebook, εφόσον υπάρχει επικοινωνότητα για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει έτσι να στοχεύσουμε σε αυτό και στο άμεσο μέλλον για να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Έχετε παρουσία και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού και θέλω να μου περιγράψετε με μέλη σας, το οποίο υποθέτω ότι αυξάνουν σταδιακά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που συναντάτε και που καλείστε να παρέμβετε ως ανθρώπινη ασπίδα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι, όπως βλέπουμε σε ένα τίτλο ταινίας, χίλιοι τρόποι για να πεθάνει κανείς. Πράγματι, αυτό ισχύει στην καθημερινότητά μας.
Θα σας πω όμως επιγραμματικά τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, τα βλέπουμε μπροστά μας, αν είναι τι άλλο, είναι οι κρυμμένες πινακίδες, είναι το κατεστραμμένο οδόστρωμα και βέβαια ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, κύριε Βαρδάκη, είναι τα ετοιμόρροπα κτίρια. Είτε του κράτους τα κτίρια, είτε των ίδιων των πολιτών. Εκεί που θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, πρόσφατα μάλιστα κάναμε μία δράση, εκδώσαμε κάποια φυλάδια με την αρρωγή απλών πολιτών, ανθρώπων που πιστεύουν στο όραμά μας, στην προσπάθειά μας, τις ανησυχίες μας. Εκδώσαμε λοιπόν με δικά τους έξοδα αυτά τα φυλάδια, τα οποία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πεζινοπολών Ηρακλείου διανεμήθηκαν δωρεάν στα πεζινάδικα τόσο του Ηρακλείου, αλλά όσο και στην ευρύτερη περιοχή, στις ευρύτερες περιοχές. Τι να πω, πράγματι, ακόμα αν το δούμε και ως απειλή, οδηγώντας κανείς στον βόρειο οδικό άξονα, θα αντιληφθεί ότι σε κάποια σημεία και μάλιστα πρόσφατα, πριν από 3-4 ημέρες, είχαμε μια καραμπόλα πάνω λίγο πριν την έξοδο της Κνωσού, στην καθίζηση, εκεί όπου μια τουρίστρια δεν γνωρίζει τα δεδομένα της χώρας μας και κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι το οδόστρωμα έχει κάτι, η καθίζηση που λέμε. Η κοπέλα ευλόγως φοβήθηκε για την ζωή της, πάτησε απότομα φρένο με αποτέλεσμα να έρθουν πίσω της άλλα 4-5 αυτοκίνητα να χτυπήσουν το ένα με το άλλο. Ευτυχώς δεν είχαμε ατύχημα. Θα δούμε επίσης βράχια τα οποία στην κυριολεξία κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Θέλω να πιστεύω εδώ, κύριε Βαρδάκη, ότι η πίεση από την ανθρώπινη ασπίδα, ξαναλέω με όχημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν συμβάλει τα μέγιστα και για άλλη μια φορά τους ευχαριστώ από καρδιάς και όλα τα μέλη του Συλλόγου, απέδωσαν και θα δούμε σιγά σιγά, δειλά δειλά, αν θέλετε, κάποια δίχτυα να μπαίνουν σε απόκλινες πλαγιές πλησίων του βόρειου οδικού άξονα. Θα δούμε κλαδιά επίσης με την πίεση της ανθρώπινης ασπίδας να κόβονται πάνω από τον βόρειο οδικό άξονα. Και αν θέλετε, είναι πολλά, πολλά τα προβλήματα τα οποία ζητούν άμεσης επίλυσης. Για να φτάσουμε εν τέλει, κύριε Βαρδάκη, στο σημείο, αν θέλετε, τουλάχιστον, αν όχι να φτάσουμε, να πλησιάσουμε δεδομένα Ευρώπης. Εκεί όπου όλα κινούνται με αυτόματα, πώς να το πω. Δεν χρειάζεται ο Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής για να παρέμβουν οι ηθήνοντες. Απλά πράγματα. Και υπάρχει πολύ αυξημένη η πρόληψη, έτσι. Βέβαια. Το μέσο πρόληψη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επενδύσει στην πρόληψη. Και επιτρέψτε μου, σε σχέση με την χώρα μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι πολίτες δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αν δεν μας νοιάζει ο εαυτός μας, ας το αφήσουμε στην άκρη, ας σκεφτούμε τα παιδιά μας. Ας σκεφτούμε ότι δίνουμε παράδειγμα στα παιδιά μας, πετώντας τα χαρτάκια, αν θέλετε, από το πιο απλό, μέχρι την επικίνδυνη οδήγηση που θα κάνουμε, μέχρι το ποτό που θα καταναλώσουμε σε ένα γλέντι και αργότερα θα οδηγήσουμε. Όλα αυτά, κύριε Βαρδάκη, είναι παραδείγματα για τα παιδιά μας που έρχεται το παιδί μας αργότερα τι να κάνει, να μας αντιγράψει. Διότι για αυτόν είναι μια κανονικότητα οι πυροβολισμοί στα γλέντια. Μα αυτό κι αν είναι, αν θέλετε, ένα κακό παράδειγμα προς τους νέους, κυρίως της ενδοχώρας πάντα, όπου θα δουν τον πατέρα τους να πυροβολεί στα γλέντια. Και έχουμε εκεί τραυματισμούς και έχουμε θανάτους και έχουμε από τη μια στιγμή στην άλλη τη χαρά να μετατρέπεται σε πραγματικό θρήνο. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Είμαστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν, αλλά χρειάζονται πολλά χρόνια, κύριε Βαρδάκη. Χρειάζεται προσπάθεια, βήμα-βήμα. Εδώ είμαστε. Μακάρι να μας έχει ο Θεός καλά. Και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εκπαιδεύουμε με τις πράξεις μας και με τα λόγια μας τις επόμενες γενιές. Θέλουμε να πιστεύουμε στην ανθρώπινη ασπίδα, ότι παραδειγματίζουμε και νομίζω ότι το έχουμε κάνει ήδη. Νέους ανθρώπους που μας πλησιάζουν καθημερινά και θα μας δώσουν, αν θέλετε, και αυτήν την πρότασή τους, τη λύση τους, την βοήθειά τους σε αυτό που κάνουμε. Και πολύ σημαντικό αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, ο πολίτης που σας ακούει και κάτι του συμβαίνει και θέλει να σας ενημερώσει για να δούμε και την παρεμβατικότητα τη δική σας. Επί του πρακτέου, ναι, πώς θα σας εντοπίσει? Μπορεί πολύ εύκολα να στείλει το μήνυμά του, τη φωτογραφία του,
εάν δεν το έχει και τόσο καλά με τα ηλεκτρονικά, λέτε, με ναι. το διαδίκτυο και τα λοιπά, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πλέον είναι χρήστης του Facebook. Τι πιο απλό, να στείλουμε ένα μήνυμα με τη φωτογραφία ενδεχομένως που θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα, διότι ξέρετε, λαμβάνουμε και φωτογραφίες από μια απλή λακκούβα σε έναν δρόμο. Βεβαίως δεν λέμε το αντίθετο, είναι επικίνδυνο. Ωστόσο, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, όπως μας διαβεβαιώνουν και οι ευθύνοντες, να επιδιορθώσουμε όλες τις λακκούβες της Κρήτης, της Ελλάδος, διότι αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα είναι γενικότερο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματα του κόσμου, των πολιτών, με το πιο απλό μέσο που υπάρχει, το Facebook, να μας δώσει να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα, με μια φωτογραφία επαναλαμβάνω, ή ακόμα και στη σελίδα μας, στην επίσημη στο σελίδα www.anthropiniaspida.gr, μπορεί και εκεί να μας στείλει το μήνυμά τους. Θα το αξιολογήσουμε φυσικά και εφόσον πράγματι ενέχει ένα βαθμό κινδύνου α, θα παρέμβουμε άμεσα. Και τα λέμε άμεσα, εννοώ εκείνη τη στιγμή. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς, σας κοινοποιείτε το πρόβλημα και από εκεί πέρα με ποιο τρόπο παρεμβαίνετε εσείς? Δεν θα το κοινοποιήσουμε απλά. Εφόσον δούμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή θα σας πω πολύ απλά ότι έχουμε παρέμβει σε κόμβους στον βόρειο οδικό άξονα, στον κόμβο του Αγίου Νικολάου, στον κόμβο της Σταλίδας, στον κόμβο των Χανίων, στον κόμβο του Ρεθύμνου, όπου έχουμε εμείς κόψει με λιδία μέσα κλαδιά τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα των διερχόμενων οδηγών. Γιατί έγινε αυτό όμως? Έγινε αυτό διότι η γραφειοκρατία από πλευράς των ευθυνόντων ήταν τέτοια που δεν μας έδινε το περιθώριο να περιμένουμε περισσότερο. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα. Θα δούμε επίσης μια λακκούβα η οποία είναι πάνω σε κατοφέρεια, σε στροφή πάνω, η οποία είναι άμεσος κίνδυνος πραγματικά για τους μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο. Εκεί με ιδία μέσα έχουμε παρέμβει, αν θέλετε, έχουμε κλείσει τις λακκούβες αυτές, ενημερώνοντας φυσικά ταυτόχρονα τους ευθύνοντες για την πλήρη αποκατάσταση του σημείου. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε απλοί θεατές του καναπέ, κύριε Βαρδάκη, να φιλτεύουμε τα κακό κείμενα και να λέμε εδώ πρέπει να κάνετε αυτό, εδώ πρέπει να κάνετε αυτό. Όχι. Είμαστε οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε, αν θέλετε, τις ανάγκες, την επικινδυνότητα, την άμεση επικινδυνότητα για την ανθρώπινη ζωή και όπου μπορούμε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, διότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είμαστε από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν είμαστε καν μη κυβερνητική οργάνωση, γιατί μπορεί να περάσει από το μυαλό του κάποιου αυτό. Δεν λαμβάνουμε κάποιες διχορηγήσεις, δεν λαμβάνουμε κάποια χρήματα για να έχουμε αυτή την άνεση να παρεύουμε πραγματικά ουσιαστικά, ακόμα και σε μεγάλα έργα που βλέπουμε ότι εκεί ο γυαλός είναι στραβός. Δεν οδηγούμε εμείς στραβά. Θέλω να πω ότι βήμα-βήμα, σε περιπτώσεις που μπορούμε να παρέμβουμε, το κάνουμε. Κάπου αλλού δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε την οικονομική άνεση, δεν έχουμε τα μέσα να το κάνουμε. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Πώς είναι η συνεργασία σας με την αυτοδιοίκηση? Πρόσφατα, μάλιστα, με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, είχατε και μία επίσκεψη, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Τι του ζητήσατε και ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας σας? Μόλις εχθές, όντως, συναντηθήκαμε με τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος μας δέχτηκε προς τιμή του, με πολύ καλή διάθεση να ακούσει για τους προβληματισμούς μας. Και βέβαια, όπως μας είπε και ο ίδιος, ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος σύλλογος σε ολόκληρη την Ελλάδα παρόμοιος με τον δικό μας σύλλογο. Και βέβαια μας διαβεβαίωσε ότι να φύγουν φυσικά οι εκλογές για να μην θεωρηθεί ονοώ νοείται ότι εν πάση περιπτώσει βοηθάει για ψηφοθυρία και οτιδήποτε. Μας είπε λοιπόν επί λέξη ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να δούμε πιο ολοκληρωμένα τη συνεργασία μας εκεί που χρειάζεται, να βοηθήσει τα μέγιστα η περιφέρεια Κρήτης έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε, με την υποστήριξη ενός κρατικού φορέα θα είναι οι δυνατότητες και τα αποτελέσματα διαφορετικά. Φαντάζομαι και οι Δήμοι είναι αρρωγοί σας, έτσι, αναγκαστικά, γιατί τους υποδεικνύεται πολλά προβλήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Νομίζω ότι απαντήσατε από μόνο σας στο ερώτημά σας, αναγκαστικά. Όταν θέτουμε το δίλημα ότι σε αυτό εδώ το σημείο κινδυνεύουν να σκοτωθούν άνθρωποι,
και όταν τους θέτουμε, αν θέλετε, πρώτων ευθυνών τους, εδώ μιλάμε με αλήθειες, έτσι δεν είναι, θα αναγκαστούν οι ίδιοι, εφόσον έχουν και στο email τους μπροστά ένα αριθμό πρωτοκόλλου από το Σύλλογο Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα, θα αναγκαστούν λοιπόν, ξαναλέω, να παρέμβουν εκεί που πράγματι, επαναλαμβάνω, αξιολογώντας το σημείο, αντιλαμβανόμαστε άπαντες ότι ναι, κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Πώς γίνεται ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη μέλος του Συλλόγου? Με μία πολύ πολύ απλή αίτηση. Το δικαίωμα εγγραφής είναι μόλις 10 ευρώ εφάπαξ, δεν ζητάμε από κανένα κάτι άλλο στην συνέχεια. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο απλή διαδικασία. Υπογράφοντας μία αίτηση, αξιολογώντας την πάντα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, διότι αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι νομικό πρόσωπο, με καταστατικό, με αθημή κτλ. Χρειάζεται λοιπόν μια διαδικασία να αξιολογηθεί η αίτησή του. Χρειάζεται ο ίδιος να μην έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και νομίζω ότι η συνέχεια είναι δεδομένη. Θα ενταχθεί στην ομάδα της ανθρώπινης ασπίδας, στο σύλλογό μας και από την δική του πλευρά, όπως περιμένουμε και άλλωστε από κάθε πολίτη, θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας σε αυτό που κάνουμε. Δεν είναι κάτι άλλο φυσικά από την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Και βεβαίως εννοείται, είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε αρρωγοί στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλωστε το News Hub, όπως και πολλές άλλες εφημερίδες, πολλά ραδιόφωνα στην πορεία μας, στην προσπάθειά μας, έχουν σταθεί αρρωγοί. Χωρίς εσάς, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε και το βλέπουμε αυτό με αποτελέσματα καθημερινά. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες που χρειαζόμαστε την ευαισθητοποίησή τους, τόσο των πολιτών όσο και των κρατικών φορέων. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Να είστε καλά.